Αλλά συμβαίνουν και χειρότερα πράγματα. Δυστυχώς. Και εδώ είναι που θα πρέπει, δεν ξέρω τι, κάποιος κάτι πρέπει να κάνει. Ποιος, δεν ξέρω. Και το λέμε και καιρό. Προφανώς πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ο Μητσοτάκης, τα κόμματα, όλοι μας. Δηλαδή χρειάζεται, εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται εγρήγορση από όλη την κοινωνία. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της βίας. Έχουμε μια δολοφονία γυναίκας ακόμη μια φορά από τον σύντροφό της. Εδώ όμως απαιτούνται να αποδοθούν ευθύνες, mm-hmm. γιατί δεν είναι τυχαία η δολοφονία. Σύντροφό της, όχι σύντροφός της, συγγνώμη. Σύντροφός της. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και έχουμε και μπαράζ θανατηφόρων τροχαίων. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά τι. Έχουμε μείνει ξεροί με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι εδώ μαζί μας. Καλή και βλέπετε μέρα. Τριπλή ταυτόχρονη σύνδεση με τον κύριο Καλιακμάνη. Γεια σας κύριε Καλιακμάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Με τον Γιώργο Τσελίκα και τον Σωτήρη Μπαρσάκη. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Τσελίκα για αυτή τη δολοφονία η οποία νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα περιστατικό πραγματικά το οποίο έχει συμβεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Γιώργο, λόγο σε σένα. Καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα. Η ώρα ήταν 10.30 το βράδυ, όταν η 28χρονη μαζί με έναν φίλο της πήγανε στο σπίτι. Στο σπίτι που έμενε. Ναι. Εκεί την ώρα η 28χρονη βλέπει τον δράστη, πρώην σύντροφος, από το 2020, να σας πω, είχαν χωρίσει με τον 40χρονο. Πρέπει να τον είδε και την είδε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά την πήρε στο κατόπι, η γυναίκα φοβήθηκε, ήρθε εδώ. Όχι τόσο για να κάνει καταγγελία, όσο για να πει ότι θέλω να με μεταφέρετε με περιπολικό στο σπίτι για τους λόγους αυτούς. Γιατί είχε οχλήσει πάλι ο σύντροφός της. Σας λέω από το 20 τα χωρισμένη. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το φίλο της, περνάνε στον πρώτο όροφο. Πάνε, προφανώς θέλει κάποιο πρωτόκολλο για να καλέσει, γιατί περιπολικό δεν υπήρχε αυτή την ώρα έξω από το ΑΛΦΑΤΑΦ, των Αγίων Αργύρων. Έπρεπε να καλέσει ο αξιωματικός υπηρεσίας την άμεσο δράση με ένα πρωτόκολλο, με κάτι να καταγραφεί σε καρτέλα. Λέει, θα πάρω εγώ μόνη μου τηλέφωνο την άμεσο δράση. Κατεβαίνει η κοπέλα λοιπόν, 24χρονη, και μόλις κατέβηκε ακριβώς 4 μέτρα από το φυλάκιο, και όπως μίλαγε με την πλάτη στην άμεση δράση, έρχεται ύπουλα κρυμμένος πίσω από το πάρκινγκ εδώ που είναι, και τις καταφέρει οι αρχιτές μαχηρίες με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει η άτυχη κοπέλα ακριβώς εδώ. Και εκείνος μετά μαχαιρώθηκε στο λαιμό που νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Μάλιστα. Αυτή Γιώργο, είναι η ιστορία. Είπες ότι έγινε 4 μέτρα από το φυλάκιο. Και το λιγότερο, ίσως. Ναι, ακριβώς. Και λιγότερο, εκεί, βέβαια. Άνθρωπος δεν υπήρχε, αστυνομικός δεν υπήρχε στο φυλάκιο. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε φύλακας, όπως προβλέπετε. Υπήρχε φύλακας. Αλλά δεν πρόλαβε να αντιδράσει, γιατί αυτό ήταν κρυμμένος, παιδιά. Αυτός, όταν η κοπέλα βγήκε φυσιολογικά και μίλησε στο τηλέφωνο, με την πλάτη να κοιτάει προς το φαρμακείο, έτσι, που έχει δίπλα. Δεν περίμενε ούτε οποιοδήποτε, γιατί εδώ έχει και ένα. Ευνηδιάστηκε και ο αστυνομικός που ήταν εκεί. Ναι, δεν περίμενε, δηλαδή, ήρθε ευνηδιαστικά κρυμμένος. Μάλιστα. Λοιπόν, από τη γωνία, από το πάρκινγκ. Επειδή έχει πολλές λεπτομέρειες η υπόθεση, τραγικές λεπτομέρειες. Τραγικές. Τελικά αυτές είναι. Εδώ κρύβεται το θέμα, κρύβεται όλες τις λεπτομέρειες και στο παρελθόν. Για πες μας, Θεοδόση, για το παρελθόν του δράστη. 2020. Απανωτές μηνύσεις σε βάρος του δράστη, ναι, από την κοπέλα που δολοφονήθηκε άγρια έξω από το τμήμα, βιασμοί και κακοποιητικές συμπεριφορές. Ναι. Από το 2020 κατέθεται σε βάρος του συνεχώς μηνύσεις. Μα και? Και στο και θα μείνουμε. Αυτός, και? Γιατί κυκλοφορούσε έξω? Έλατε. Γιατί κυκλοφορούσε? Γιατί τελικά στο 90% των περιπτώσεων. Εγώ σε αυτό δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Στο 90% των περιπτώσεων που έχει δολοφονηθεί γυναίκα, το έχει κάνει κάποιος τύπος, ο οποίος έχει παρελθόν και βίαιο και άγριο παρελθόν. Γιατί όπως ο συγκεκριμένος. Όταν μιλούμε για βιασμούς και ξυλοδαρμούς, εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Που τώρα, έχουν καταγγελθεί και καταγραφεί από την αστυνομία. Με μηνύς. Επίσημα. Η κοπέλα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος Τσελίκας, πήγε στην αξιωματικό υπηρεσία. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω καταγγελία, αλλά τον άνθρωπο αυτόν τον φοβάμαι εγώ. Γιατί υπάρχει αυτό το παρελθόν που προφανώς γνωρίζετε. Μήπως μπορείς περιπολικό να με συνοδεύσει στο σπίτι για προστασία? Δεν έχω διαθέσιμο, λέει, αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο πρωτόκολλο που είπε, ανοίγει μια καρτέλα στην άμεση δράση. Δεν ξέρουμε το τι έχει γίνει εκεί, αν της είπε η αξιωματικός υπηρεσίας να σας καλέσω περιπολικό και είπε η κοπέλα θα το καλέσω εγώ. Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ εκεί, γιατί δεν το έχουμε διασταυρωμένο. Γεγονός όμως είναι, όφιλε, πρέπει να σας πω, η αξιωματικός υπηρεσία. Ναι. Γεγονός είναι ότι η κοπέλα κατεβαίνει κάτω.
παίρνει την έφορο, την άμεση δράση. Η τηλεφωνήτρια, παρακαλώ, ναι, που ακούει την κοπέλα να της λέει, ξέρετε, χρειάζομαι ένα περιπο... Εκεί σταματάει και αρχίζει να ακούει τις κραυγές πόνου της 28χρονης κοπέλας, καθώς δέχεται πια τις μαχαιριές από το δράστη στην πλάτη. Ναι. Ευνηδιάζεται και ο φρουρός εκεί και ο δράστης συνέχεια αυτοτραυματίζεται. Είπες νωρίτερα για την αξιωματικό υπηρεσίας. Όφιλε να κάνει τι? Να καλέσει την άμεσο δράση? Όφιλε... Να της πει περίμενε ακριβώς εδώ μέχρι να έρθει περιπολικό? Ακριβώς. Ποιες είναι οι κινήσεις, αν τις γνωρίζουμε? Αυτές είναι όταν έχεις ένα τέτοιο παρελθόν. Με απανωτές μηνύσεις, βιασμοί, ξυλοδαρμοί, χωρίς ο άνθρωπος αυτός να βάζει ένα τέλος στην δραστηριότητά του, ναι, κάθισε εδώ, φωνάζω το κύριε περιπολικό Καλιακμάνη, και περιμένετε. Τι λέτε? Κάτι δεν πήγε καθόλου καλά εδώ. Α, και με συγχωρείτε, θα γίνει έρευνα είναι, για το περιστατικό. Το θέμα δεν είναι ότι δεν πήγε μόνο κάτι καλά, το θέμα είναι ότι χάθηκε η ζωή μιας κοπέλας, δολοφονήθηκε μια κοπέλα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απόλυτα. Κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, η αξιωματικός υπηρεσίας, που και αυτό είναι απαράδεκτο, μία αξιωματικός υπηρεσίας και ένας αστυνομικός σκοπός, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργήσουν ως αστυνομία σε ένα αστυνομικό τμήμα που είναι, εγώ θεωρώ, κεντρικό. Οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν τόσες χιλιάδες κόσμο. Είναι κεντρικό αστυνομικό τμήμα, δεν είναι το ΑΤΑΦ η ΤΕΑΣ, που και εκεί έχει προβλήματα και εκεί είναι απαράδεκτο να υπάρχει μόνο ένας αστυνομικός φρουρός και μια αξιωματικός υπηρεσίας. Όμως να δούμε τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Όταν έχεις μια τέτοια καταγγελία, ας μην θέλει το θύμα να υποβάλει μήνυση, εσύ έτσι έχεις υποχρέωση να το προστατεύσεις. Έχεις υποχρέωση λοιπόν να το πας, τουλάχιστον να πας την κοπέλα αυτή στο σπίτι της με ένα περιπολικό. Να την πας στο σπίτι της, να είναι σε ασφαλή χώρο, να είναι μέσα στο σπίτι τους και στο σπίτι της, και αν κάποιος προσπαθήσει να μπει στο σπίτι να της κάνει κακό, να πάρει την αστυνομία και να προλάβει η άμεσο δράση να πάει εκεί να τον συλλάβει. Γιατί δεν είχαμε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας πριν τη δολοφονία. Τον είδανε έξω από το σπίτι να περιφέρεται. Χθες. Και αλλά επειδή άμα τον ανησύχησαν... Βλέπει, μισό λεπτό. Αλλά αν τον βλέπει χθες έξω από το σπίτι και ανησύχησε η κοπέλα, αυτά που έχουν συμβεί και έχει καταγγείλει πριν από 4 χρόνια το 2020, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, όταν παίρνεις ένα τηλέφωνο στην άμεσο δράση ή πας στο τμήμα, στην Ελλάδα 2.0, να εμφανίζεται ένα alert, ας πούμε, στον υπολογιστή και να λέει: Συμφωνώ. Παιδιά, αυτός είναι επικίνδυνος. Συμφωνώ. Γιατί αν δεν Συμφωνώ το λέει, απόλυτα. Σκοτώνεται. Συμφωνώ τη σκότωσε απόλυτα τη γυναίκα. Συμφωνώ απόλυτα. Και μετά από όλα τα περιστατικά αυτά που έχουμε ενδοοικογενειακής βίας, που καταλήγουν πολλά από αυτά στις δολοφονίες, ναι, πρέπει να ακολουθηθεί ένα πρωτόκολλο έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα θύματα. Η κοπέλα λοιπόν, η αξιωματικός υπηρεσίας, λέει ότι είπε ότι να παραμείνεις εδώ να πάρω την άμεσο δράση. Και δεν δέχτηκε το θύμα, είπε ότι σε πόση ώρα θα έρθει η άμεσο δράση, να μην περιμένω, θα πάω στο σπίτι μου και αν είναι θα την καλέσω εγώ. Όταν κατέβηκε λοιπόν και άρχισε να απομακρύνεται από το τμήμα μαζί με τον τωρινό φίλο της, απλώς φίλος ήταν από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, ο άνθρωπος που ήταν μαζί με την κοπέλα, αυτός εμφανίστηκε, που σημαίνει ότι όταν κινούταν κάτω από το σπίτι, τους είδε που πήγαιναν προς το αστυνομικό τμήμα και τους ακολούθησε. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί κατέβηκαν δύο άνθρωποι να πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Τους ακολούθησε για να βρεθεί κάτω από το αστυνομικό τμήμα. Ναι. Λοιπόν, άρχισε να την κυνηγάει και πριν μπει η κοπέλα στο αστυνομικό τμήμα λίγα μέτρα, άρχισε να τη μαχαιρώνει. Ο σκοπός δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ούτε ο φίλος της που ήταν εκεί που τη συνόδευε. Ναι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουν τα πρωτόκολλα. Ναι, η κοπέλα αυτή είπε ότι εγώ δεν θέλω να υποβάλω μήνυση, γιατί δεν υπάρχει. Κύριε Καλιακμάνη, το θέμα είναι να μην φτάνουμε εκεί. Γιατί έτσι, άμα είναι να κάνει ο σκοπός κάτι, δεν προλαβαίνει. Και αυτός ο τύπος πήγε και τη μαχαίρωσε και πισόπλατα. Πισόπλατα, για να καταλάβουμε όλο το ποιόν. Να καταλάβουμε όλο το ποιόν. Την κυνηγούσε και μετά αυτός. Αυτό που είπε ο κύριος Τσελίκας, νομίζω το είπε. Ότι έβαλε το μαχαίρι και κόψε το λαιμό του. Είχε επιπόλαια τραύματα. Ναι. Ήθελε να δείξει δηλαδή ότι πήγε να αυτοκτονήσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. μια χαρά. Είναι μια χαρά. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε, λοιπόν, έκοψε λέει λίγο την κοιλιά του και έβαλε και το μαχαίρι. Αφαίρεσε όμως μια ζωή. Μια ζωή. Και εδώ εγώ θα συμφωνήσω με εσάς ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και αυτό από πού ξεκινάει?
ξεκινάει ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρωτόκολλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ακόμα και να γυρνάνε σπίτια τους. Προσέξτε όμως, για να αλλάξουμε να θέμα. Τις γυναίκες μετά, προσέξτε τι. Αλλά ναι, ναι, και τα αστυνομικά τμήματα δεν μπορεί να είναι με μια αστυνομικό και ένα αστυνομικό που κι αυτοί είναι βορρά. Και αυτοί ρίχνονται βορρά, γιατί όταν τους βάζεις να αντιμετωπίσουν ζητήματα χωρίς να τους δίνεις τη δυνατότητα με άλλους αστυνομικούς που να υπάρχουν εκεί με πυρηπολικό που μπορούν να πάνε ένα πολίτη να τον προστατεύσουν στο σπίτι του. Ναι, ναι. Κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει όμως και το άλλο θέμα. Εμείς εδώ, οι ψυχολόγοι, οι υπουργοί, εσείς οι συνδικαλιστές, οι δημοσιογράφοι, οι υπουργοί, λένε. Μιλήστε στα κορίτσια. Μιλήστε, βγείτε και πείτε τι σας συμβαίνει. Έτσι. Βγήκε και είπε η κοπέλα τι της συνέβη. Βέβαια. Έχει κάνει μηνύσεις. Έχει κάνει εδώ και τέσσερα χρόνια για βιασμούς. Για. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τη σκότωσε. Δεν την προστάτευσε η κοινωνία, η πολιτεία. Δεν την προστατεύσαμε. Δεν την προστατεύσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτι κάνουμε και έξω από το τμήμα, κάτι κάνουμε λάθος όλοι μας. Λοιπόν, κάτι κάνουμε λάθος. Το άλλο θέμα που γίνεται κάτι λάθος. Πάνικ μπουτών. Όσες γυναίκες μας ακούνε και έχουν πρόβλημα, πάνικ. Το μπουτόν του πανικού.